Αυτές οι μοναδικές εικόνες από το βυθό αναπαριστούν τη μορφή που θα έχει το πρώτο καταδυτικό πάρκο της Κρήτης, που αναμένεται να είναι έτοιμο μέσα στους επόμενους μήνες σε θαλάσσια περιοχή στη σταλίδα του Δήμου Χερσονήσου. Ένα θαλάσσιο ενιδρίο. Ιδέα, πρόταση και επίτευγμα του Τμήματος Τουρισμού του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, που με τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής, το ερχόμενο καλοκαίρι θα φιλοξενήσει τους πρώτους δίτες επισκέπτες, κάνοντας την εκκίνηση για την Κρήτη ως καταδυτικό προορισμό. Ξεκινάμε από τη σταλίδα, είναι στο Μαλεβίζι και κοιτάμε και στο νομό Ηρακλείου άλλα δύο τέτοια καταδυτικά πάρκα να γίνουν και στο Νότο, με το επόμενο πρόγραμμα αλλιές, το οποίο θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα. Η Κρήτη TV κατέγραψε τις εικόνες των 40 υφάλων που θα ποντιστούν τις επόμενες εβδομάδες στη θαλάσσια έκταση 22 στρεμάτων νοτιοανατολικά της περιοχής Σαραντάρη. Και σε αυτό το επίπεδο, η Κρήτη φαίνεται πως ανοίγει ένα μεγάλο και πρωτοποριακό κύκλο, αφού οι ύφαλοι αποτελούν προϊόν πατέντας της εταιρείας τεχνοβλαστού του ΕΛΚΕΘΕ, που 10 περίπου χρόνια δημιουργεί και κάνει δοκιμές σε τεχνητούς υφάλους που αντίθετα με όλους τους άλλους μιμούνται το φυσικό περιβάλλον, αφού πάνω στο οπλισμένο σκυρόδεμα ψάρια και οργανισμοί θα δημιουργήσουν τις φωλιές τους και θα χτίσουν πάνω τους το περιβάλλον στο οποίο θα κατοικήσουν. Αυτή είναι η ερευνητική ιδέα, η αρχική, να μπορέσουμε να μιμηθούμε τη φύση. Δηλαδή τι? Να μιμηθούμε τις φωλιές ορισμένων ειδών ψαριών στόχων που προτιμούν οι οικοτουρίστες που έρχονται και θέλουν να αναπτύξουν δραστηριότητες κατά της αναψυχής. Θεωρούμε ότι η Κρήτη είναι ένα νησί και δεν είχε αυτή την πρόσβαση σε αυτό το target group των καταδυτών. Προσδοκούμε να γίνει η Κρήτη καταδυτικός προορισμός. Σε μια θαλάσσια προβλήτα, τα σκάφη θα μπορούν να δένουν και οι ερεστέχνες δίτες θα μπορούν να κάνουν τη διαδρομή που θα φτιαχτεί μεταξύ των υφάλων και να παρακολουθούν τη ζωή στο βυθό. Θα φεύγει ένα σκάφος από τη σταλίδα ή από τα μάλια, και από εδώ μπορεί να φεύγει. Θα δένει σε συγκεκριμένη προβλήτα που θα έχουμε φτιάξει θαλάσσια εμείς και θα μπορεί να μπει ένας δίτης περίπου στα 16 με 17 μέτρα να βουτήξει. Στη συνέχεια θα διαγράφει μια διαδρομή που θα περνάει ανάμεσα από αυτούς τους υφάλους που βλέπετε. Θα φτάνει σε μια πλατεία, όπως λέγεται, ο χώρος μάλιστα έτσι, ο ψαρότοπος λέγεται πλατεία στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου αργότερα θέλουμε να ποντίσουμε ένα σκάφος. Τώρα ήταν λίγο δύσκολο ιδιωτικά, αλλά θα γίνει και αυτό. Και στη συνέχεια θα βγαίνει από την άλλη μεριά, στα 20-22 μέτρα περίπου, θα παίρνει το σκάφος και θα φεύγει. Οι ύφαλοι θα τοποθετηθούν στα 20 κατά μέσο όρο μέτρα και κατά διαστήματα έχει σχεδιαστεί να μπορούν να μετακινούνται προκειμένου να δημιουργούνται νέες διαδρομές με ανανεωμένο ενδιαφέρον. Δεν μπορεί να λείπει η αναπτυξιακή από αυτά τα αναπτυξιακά προγράμματα με το πρόγραμμα Αλίας το οποίο διαχειρίζεται και θα διαχειριστεί στο μέλλον και το νέο πρόγραμμα Αλίας ως leader και των τεσσάρων νομών της Κρήτης. Παγκόσμια πατέντα είναι αποκλειστικότητα της Κρήτης. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού, πουθενά στον κόσμο. Ελπίζουμε να γεμίσουμε όλη την Ελλάδα και όλη τη Μεσόγειο με τέτοιου τύπου πάρκα. Έχουμε φτάσει στο επίπεδο να λέμε ότι μετά από 2 μήνες θεωρούμε ότι θα λειτουργήσει. Πιστεύουμε ότι μόλις πάρουμε την άδεια της πόντισης, της μεταφοράς δηλαδή και της πόντισης των υφάλων που βλέπετε πίσω μας, μπορεί άμεσα να ξεκινήσει. Με το πρώτο καταδυτικό πάρκο στο Ηράκλειο και ταυτόχρονα στον Αποκόρονα που επίσης προχωρούν οι διαδικασίες, η στόχευση είναι στην Κρήτη να δημιουργηθούν και άλλα καταδυτικά πάρκα και στα νότια, ενισχύοντας τον καταδυτικό τουρισμό, αλλά και την Αλία, αφού όπως επισημάνθηκε, τέτοια πάρκα που θα αποτελέσουν τη φωλιά για ψάρια υλοποιούνται σε αμμώδεις θαλάσσιους χώρους που μέχρι τώρα δεν υπάρχει τέτοια ζωή.